Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε με τη χαρά του Κυρίου τη αιώνια, χαρά που μας δίνει ο Θεός. Κι αν οι άνθρωποι μας απογοητεύουν, ο Θεός δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ. Είχαμε μιλήσει και σε προηγούμενη εκπομπή, μάλλον συνέχεια σήμερα της προηγούμενης εκπομπής, και είχαμε πει για τις προφητείες που αφορούν στο Χριστό. Πολλές είναι αυτές οι προφητείες και είχαμε πει αρκετές. Είχαμε πει πως ο Ισαΐας τον αποκαλεί η προσδοκία των εθνών. Είχαμε πει ότι ο Ψαλμός 109 γράφει ο Υιός του Θεού, για τον Υιό του Θεού εντός παρενθέσεως, προς ή μάλλον προ έως φόρου γεγένη κάσε. Είχαμε πει για εκείνη την προφητεία του Εζεκιήλ που κάνει κήρυγμα στα νεκρά οστά ενός παιδίου, μιας παιδιάδος, και σιγά σιγά τα οστά αυτά συναρμολογούνται, γίνονται σκελετοί και μετά γίνονται άνθρωποι. Είχαμε πει για τον Χριστό ότι ήταν η ευλογία για όλα τα έθνη, προέρχεται από τον Αβραάμ, τον Δαβίδ, και έρχεται στον Ιησού. Το σπέρμα Αβραάμ δηλαδή τον ονομάζει η Αγία Γραφή. Είχαμε πει ο Ισαΐας έχει πει πολλές προφητείες, αλλά μερικές κορυφαίες του Ισαΐα ήταν ότι «Εστέ η ρίζα η εσέ και ανιστάμενος άρχι εθνών, επ' αυτό έθνη ελπιούσιν», μας γράφει ο Ισαΐας. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε τις προφητείες αυτές από εκεί που είχαμε ξεκινήσει την τελευταία φορά και έχουμε σημειώσει εδώ ποια είναι η τελευταία φορά. Εκεί λοιπόν που λέει «Οστού ου συντριβήσετε αυτού». Ξέρετε αγαπητοί φίλοι όλοι ότι το πασχαλινό αρνί που τρώμε το Πάσχα δεν είναι εφεύρεση των χριστιανών. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε πασχαλινό αρνί πρώτα στους Εβραίους με τον Μωυσή. Πάσχα, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Εξού και οι λέξεις πάσα, ποδοσφαιρικός όρος, εξού και οι λέξεις πάσο στα ισπανικά, που σημαίνει διάβαση και πέρασμα. Λοιπόν, Πάσχα, Πάσχουα ή Πασάχ στα αρχαία εβραϊκά, σημαίνει το πέρασμα. Το πέρασμα της Ερυθράς Θαλάσσης, από εκεί που πέρασε ο λαός ολόκληρος και πήγε στην ελευθερία του. Όταν έφυγε από την Αίγυπτο και πέρασε στη γη Χαναάν. Μέσω της ερήμου έκανε 40 χρόνια να διαβεί αυτό το πέρασμα, διότι δεν ήταν εύκολο λόγω συγκυριών, λόγω κακοπαθειών, λόγω εξεγέρσεων, λόγω πολλών πραγμάτων. Έκαμε 40 χρόνια να περάσει και κανείς, λέει, από αυτούς οι οποίοι γεννήθηκαν ήταν μεσήλικες εκείνοι που έφτασαν μέχρι εκεί, δεν μπήκε στη γη Χαναάν, εκτός από λίγους. Οι περισσότεροι άφησαν τους σκελετούς τους, λέει, εις την έρημο. Τόσο δύσκολη ήταν αυτή η εγκατάσταση αυτού του λαού και όπως φαίνεται πέρασε δια καμίνου, δηλαδή δια πυρός και σιδήρου από εκεί, αφού αρνήθηκε πολλές φορές τον πραγματικό, τον αληθινό Θεό και πέρασε στη λατρεία των ειδώλων και ζήτησε πολλά από τον Θεό, τα οποία ο Θεός του τράδωσε και από αχαριστία τον ετιμώρησε το λαό του Ισραήλ. Και μάρτυρας όλων αυτών είναι ο Μωυσής, ο οποίος γράφει την Πεντάτευχο, δηλαδή την ιστορία από την Έξοδο, μάλλον την ιστορία από τη γένεση του κόσμου, μέχρι τον εαυτό του τον Μωυσή, την ονομάζει γένεση. Από εκεί και μετά την ονομάζει έξοδο
το δεύτερο τέχος και από εκεί Δευτερονόμιο κλπ. Λεβιτικών και όλα τα άλλα βιβλία του Μωυσή. Εκεί λοιπόν περιγράφεται διεξοδικός όχι μόνο από τον Μωυσή αλλά και από άλλους συγγραφείς η ταραχώδης και η περιπετειώδης πορεία αυτού του λαού. Τότε λοιπόν το Πάσχα, όταν τους είπε ο Θεός πώς θα κάνουν το Πάσχα, είπε στον Μωυσή, ορισμένες οδηγίες έδωσε. Και του είπε ότι το Πάσχα αυτό θα γίνει όπως θα σας πω. Θα πάρετε ένα αρνάκι, όλες οι οικογένειες από ένα μικρό αρνί, το οποίο θα το ψήσετε και δεν θα σπάσετε κανένα κόκαλό του. Θα το φάτε δηλαδή όλοι μαζί γύρω από αυτό, το βράδυ πριν φύγετε το πρωί, θα φάτε αυτό το αρνί. Και αυτό το αρνί συμβολίζει βέβαια τον Χριστό, ο οποίος είναι ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Θα είναι άμωμο και ενιάψιο, ενός έτους και δίχως κανένα ψεγάδι. Αυτό λοιπόν το αρνί, που δεν θα συντρίψετε κανένα οστό του, είπε συγκεκριμένα ο Θεός να μην το κάνετε αυτό, να μην σπάσετε κανένα κόκαλό του, είναι στη συνέχεια στο σταυρό που δεν συντρίβουν κανένα κόκαλο του Ιησού, ενώ συντρίβουν τα κόκαλα των δύο άλλων ληστών. Των δύο ληστών μάλλον που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του Χριστού. Αυτός λοιπόν είναι ο αμνός, ο Πασχάλιος αμνός, ο Χριστός. Θα το δούμε στην έξοδο αυτό, στο 12ο κεφάλαιο και στο στίχο 46. Σπουδαία, πολύ σπουδαία προφητεία που είπαμε συμβολίζει τη σταύρωση του Χριστού και τα οστά που δεν θα σπάσουν. Και πάμε τώρα στο 49 κεφάλαιο όπου έχουμε τον Ιακώβ στη Γένεση. Αυτό ήταν στην έξοδο που είπαμε πριν. Στη Γένεση γυρίζουμε τώρα στο 49 κεφάλαιο και στον 11 στίχο εκεί που ο Ιακώβ κάνει μια προφητεία και λέει «Λέουν σκύμνος από τη φυλή Ιούδα, ως ότου έρθει ο Άρχοντας». Τον Χριστό τον ονομάζει νεαρό λιοντάρι και άρχοντα ο Ιούδας, ο οποίος ετοιμάζεται να πεθάνει και δίνει τις ευχές του και τις προρήσεις του, τις προφητείες του στους 12 γιους του. Διότι όπως ξέρουμε ο Ιακώβ είχε 12 γιους. Όταν γύρισε λοιπόν στον Ιούδα, είπε αυτά τα λόγια. Και είναι μια προφητεία για τον Χριστό αυτή, η οποία είναι γνωστή στους αναλυτές των προφητιών. Τώρα πάμε σε μια άλλη προφητεία, που δεν φαίνεται εύκολα αυτή η προφητεία, θέλει πολύ ψάξιμο, γιατί εδώ βρίσκεται στον προφήτη Δανιήλ και μιλάει ο προφήτης Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί που μιλάει στον Ναβουκοδονόσορα ο ίδιος ο Δανιήλ και του λέει ότι μια πέτρα θα κοπεί από το βουνό και θα πέσει πάνω σε αυτό το άγαλμα, το άγαλμα της ιστορίας που το λένε συγκριτικά με άλλα, και είναι ένα όνειρο που είδε ο ίδιος ο βασιλεύς των Ασσυρίων, ο Ναβουκοδονόσορ, και ο οποίος τρόμαξε τόσο πολύ που δεν ξανακοιμήθηκε από τότε, λέει, μέχρι να δει ποια ήταν η έκβαση και ποια ήταν η ερμηνεία αυτού του τρομακτικού όνειρου. Και όταν το εξηγεί ο Δανιήλ, του παραδέχεται ότι είναι αυτό το όνειρο και του λέει ότι αυτό το μεγάλο άγαλμα που είδες, με τη χρυσή κεφαλή, το τεράστιο άγαλμα που βρισκόταν μπροστά στην όρασή σου, λέει, μια πέτρα αποκόπηκε δίχως άνευ χειρός, ανθρωπίνου χειρός, απέναντι από το βουνό που ήταν πίσω του, ένα μεγάλο βουνό, μια τεράστια πέτρα η οποία κατρακύλησε, ήρθε και συνέτριψε το άγαλμα αυτό και το έκανε σκόνη. Το έκανε σαν αλεύρι ψηλό. Τόσο πολύ που φύσηξε αέρας και το εξαφάνισε από μπροστά σου. Και αυτή η πέτρα, λέει, εκεί που ήταν, μπροστά στην όρασή σου, μεγάλωσε, θέργεψε η πέτρα αυτή και πιάσε όλους του την όραση. Αυτή η πέτρα είναι μια προφητεία για το τέλος του κόσμου όταν ο Χριστός έρθει και εξαφανίσει τις βασιλείες των ανθρώπων. Είναι η πέτρα η οποία κόβεται άνευ χειρός, διότι εγεννήθη άνευ ανδρός, όπως ξέρουμε, σπέρματος ανδρός ο Χριστός, από την Παρθένο Μαρία. Έτσι εξηγούν οι διάφοροι
ερμηνευτές την πέτρα αυτή στο όραμα του Ναβουχοδονόσου που εξηγεί ο προφήτης Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, θα το βρείτε και στο στίχο 35. Η πέτρα που απεκάπη άνευ χειρός και γέμισε τον κόσμο όλο. Και πάμε τώρα σε μια άλλη προφητεία που είναι η προφητεία του Ισαΐα. Την έχω εδώ, υπαριθμόν 35 προφητεία. Στο 65 πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα γράφει «Πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου. Με έστειλε να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, στους φτωχούς παρηγορία, στους συντριμμένους να ξαναδούν, στους συντριμμένους παρηγοριά και τους φτωχούς και να ξαναδούν οι τυφλοί». Να κηρύξω βέβαια τι, το Λόγο του Θεού. Και σήμερα εκπληρώθηκε αυτό μέσα σε αυτή τη συναγωγή, του είπε ο Χριστός, διαβάζοντας, αναγνώζοντας μπροστά, αναγνώσκοντας μπροστά στους Εβραίους της συναγωγής, το 61ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Είναι μια προφητεία φοβερή, την οποία επισφραγίζει ο ίδιος ο Χριστός και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχετε μπροστά σας είναι εκείνος που έχει το Πνεύμα του Κυρίου επάνω του και ήρθε να αναστήσει ακόμα και τους νεκρούς. Αυτή είναι και αυτή μια προφητεία την οποία την επισφραγίζει, την επικυρώνει ο ίδιος ο Χριστός, έτσι, γιατί την έχει και στην Καινή Διαθήκη αυτή. Στο Τρεμπέλα το βιβλίο, ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, θα το βρείτε αυτό το βιβλίο, είναι θησαυρός για τους, αυτούς που διαβάζουν την Αγία Γραφή, θα δείτε μέσα ότι τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Τρεμπέλας που γράφει την Καινή Διαθήκη, την έχει με μαύρα, τις έχει όλες με μαύρα γράμματα, τις έχει τονισμένες δηλαδή, για να ξέρουμε ότι αυτές πρόκειται από την Παλαιά Διαθήκη. Εκεί θα βρείτε λοιπόν αρκετές προφητείες και μερικές από αυτές που λέμε σήμερα. Και πάμε τώρα σε μια άλλη προφητεία που αναφέρεται στο Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 43 στίχο. Μιλάει η Ελισάβετ, η εξαδέλφη της Παναγίας, και λέει «Πώς είναι δυνατόν να έρθει σε μένα η μητέρα του Κυρίου και Θεού μου». Την ονομάζει Θεομήτωρα, μητέρα του Θεού. Αφού λέει έχει πληστεί από Άγιο Πνεύμα, για να το τονίσει αυτό ο Λουκάς, πάει να πει του το άκουσε από την ίδια την Παναγία αυτό. Ο Λουκάς. Και το τονίζει λοιπόν ότι η Ελισάβετ, αφού ενεπλήστη από Πνεύμα Άγιο, είπε αυτή την κουβέντα. Πώς έρχεται η μητέρα του Θεού να βρει εμένα, ναι, εννοώντας την Παναγία η οποία ήταν ήδη έγκυος στον Ιησού Χριστό. Και μια άλλη προφητεία θα τη βρούμε και αυτή στο Λουκά, που μιλάει ο Γαβριήλ εδώ και λέει «Θα γεννήσεις Υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού». Μιλάει στην Παναγία Παρθένο του Θεοτόκου. Πάρα πολύ φανερή προφητεία, δεν χρειάζεται καθόλου να την ερμηνεύσει κανείς. Εκεί προφητεύεται το όνομα Ιησούς. Τώρα, νομίζω, σκέφτηκα πως αυτά τα τρία δώρα που έδωσαν οι τρεις μάγοι, που όπως ξέρουμε ήταν χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα, θυμίαμα δηλαδή και σμύρνα, είναι τρία συμβολικά δώρα που δίνονται στον Χριστό, αναγνωρίζοντας τον οι τρεις μάγοι σαν βασιλιά του Ισραήλ, που όπως γράφουν οι προφητείες, και του δίνουν χρυσάφι, διότι το δώρο προς το βασιλιά είναι πάντοτε ένα χρυσός. Δεν μπορεί να δώσει κανείς στο βασιλιά ένα άλλο δώρο εκτός από χρυσό. Δεν μπορεί να του δώσει ένα μπρούτζινο αντικείμενο, θα του δώσει ένα χρυσό αντικείμενο ή τίποτα ή κάτι χρυσό. Έτσι γίνεται συνήθως στους βασιλείς τα δώρα. Και το θυμίαμα, το οποίο δίδεται όχι στον ίδιο τον Χριστό, ναι, δίδεται στον Χριστό μεν, όχι σαν άνθρωπο, αλλά σαν Θεό πλέον. Αναγνωρίζουν τη θεότητα του Χριστού εκεί. Διότι του δίνουν θυμίαμα που καίγεται μόνο για το Θεό το θυμίωμα και για κανέναν άλλον. Έτσι λοιπόν αυτό το δώρο είναι συμβολικό και στηρίζουν την άποψη ότι ήξεραν οι τρεις μάγοι ότι πρόκειται περί θεανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός ήταν θεάνθρωπος. Και δίνουν και σμύρνα, η οποία είναι μια ουσία ενταφιασμού. Αυτή τη σμύρνα που αγόρασε ο μαθητής του Χριστού, ο κρυφός μαθητής του Χριστού, ο Νικόδημος, μαζί με τον Ιωσήφ, τον Απαρημαθέας, για να κυδέψουν το σώμα. Είναι και αυτή λοιπόν μια προφητεία, νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν την είδα πουθενά διατυπωμένη, αλλά νομίζω ότι είναι προφητεία, με τα τρία δώρα των μάγων. Είναι προφητικά τα δώρα αυτά και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι
υπονοούν τη βασιλεία, τη θεότητα και την ανθρωπότητα του Χριστού, αυτά τα τρία δώρα. Ας περάσουμε τώρα στο Σιμεών, ο οποίος είπε, όταν κράτησε το βρέφος Ιησού στην αγκαλιά του, γύρισε στην Παναγία και της είπε, δεύτερο κεφάλαιο στίχος 34, πάλι στο Λουκά, ούτως θα γίνει αιτία εις πτώση και άνοδο πολλών. Είναι σημείον αντιλεγόμενο. Δηλαδή, έδειξε το Χριστό και είπε ότι θα είναι σωτηρία για πολλούς ανθρώπους και καταδίκη για άλλους. Σωτηρία για αυτούς που τον πιστεύουν και καταδίκη για τους αρνητές του. Έτσι δεν είναι όντως, δεν είναι σημείο αντιλεγόμενο ακόμα και σήμερα ο Χριστός στη σύγχρονη ανθρωπότητα. Άλλοι τον πιστεύουν, άλλοι τον κατηγορούν και μερικοί δυστυχώς τον υβρίζουν. Και να πιστεύεις στον Χριστό δεν σημαίνει να πιστεύεις ότι είναι ένας σκέτος άνθρωπος. Αυτό δεν είναι πίστη στον Χριστό. Πρέπει να πιστεύεις την θεανθρωπότητα του Χριστού. Ότι ο Χριστός είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτή είναι η υγιής πίστη. Όχι η πίστη των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά που λένε ότι είναι αρχάγγελος ή οτιδήποτε άλλο και δεν αναγνωρίζουν την ισότητα των τριών προσώπων, Πατρός, Υιός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Όταν ρητά η Καινή Διαθήκη λέει και ο ίδιος ο Χριστός λέει πηγαίνετε να βαφτίσετε τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, έχουμε και αυτή την προφητεία, το σημείο αντιλεγόμενο του Σιμεών. Επίσης ο Σιμεών, στους προηγούμενους στίχους του ίδιου κεφαλαίου, του δευτέρου κεφαλαίου του Λουκά, προσθέτει κάτι. Λέει, λύσε με από τα δεσμά της ζωής, λέει στο Θεό Πατέρα, τώρα που είδα το σωτήριό σου, τώρα που είδα το σωτήρα του Ισραήλ. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου. Λοιπόν, και αυτό είναι προφητεία, διότι αφορά τον μικρό Χριστό, τον οποίον λίγοι ξέρουν μέχρι στιγμής ότι είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Η Παναγία τα σημειώνει τώρα αυτά όλα, ό,τι ακούει για τον Χριστό από τους προφήτες, οτιδήποτε συμβαίνει, το κρατάει λέει μέσα στην καρδιά της, μέσα της δηλαδή, το κρατάει σαν φυλαχτό. Διότι και αυτή αρθρίζει μέσα στην ψυχή της τις προφητείες για τον ίδιο τον Υιό της, τον Ιησού Χριστό. Τις πολλαπλασιάζει δηλαδή και φαίνεται ευκαίρος ή ακαίρος θα μιλούσε για αυτά τα πράγματα η Παναγία σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτοί για να καταλάβουν τι λέει. Όχι έξω, αλλά σε δικούς τους ανθρώπους. Και έχουμε και την Άννα την προφήτητα εκεί πέρα, κοντά, σε αυτό το σημείο εκεί, μαζί με το Σιμεών, που λέει θα γίνει λύτρωση στην Ιερουσαλήμ, στο λαό του Ισραήλ δηλαδή. Η προφήτητα Άννα, στο λίγο πριν ακόμη, στο Β 38, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 38ο στίχο του Λουκά. Και περνάμε σε παλαιοδιαθηκή προφητεία του Μωυσή, στο 21ο κεφάλαιο των Αριθμών. Θα δούμε εκεί ότι υψώνει ο Μωυσής ένα φίδι στην έρημο, ένα μπρούτζινο φίδι, για να τον βλέπουν από το στρατόπεδο, η παρεμβολή δηλαδή, όλος ο λαός που βρίσκεται εκεί στρατοπεδευμένος, και προτυπώνει τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Τι έκανε? Επειδή δάγκωναν φίδια τους και τους σκότωναν, για τις αμαρτίες τους βέβαια, τους Ισραηλίτες, πήγαν στο Μωυσή και του είπαν προσευχή στο Θεό να σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι πεθαίνουν άνθρωποι από τις συμπήματα φιδιών. Και ο Μωυσής προσευχήθηκε και του είπε ο Θεός, οραματικά ή εκείνη την ώρα, δεν ξέρουμε, ή στον ύπνο του, ανάλογα πόσοι προφήτες αντιλαμβάνονται τα προφητικά αυτά σημάδια από το Θεό, του είπε, για να σταματήσει το κακό αυτό πρέπει να υψώσει σε ένα φίδι, σε ένα σταυρό μάλλον, πάνω σε ένα ξύλο. Δηλαδή το φίδι έχει κάτι, κάνει κάτι κλίσεις έτσι. Γιατί αν βάλεις ένα πράγμα έτσι, δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι φίδι, ενώ αν το ζωγραφίσεις έτσι, το καταλαβαίνει.
Επομένως, μάλλον ένα σταυρό θα είχε βάλει ξύλινο και πάνω σε ένα ύψος 3-4 μέτρα θα είχε δέσει αυτό το μπρούζινο φίδι. Όπου όποιος τον κοιτούσε, λέει, την ώρα που τον εντάγκωνε το φίδι, κοιτούσε, παρακαλούσε δηλαδή αυτό το πράγμα, το Θεό μέσω αυτού, δηλαδή ήταν αντικείμενο το οποίο ήταν από Θεού, θα γινόταν καλά. Και αυτή είναι προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Επίσης έχουμε τον Μωυσή, που δεν έχουμε ξακριβώσει ακόμα σε ποιο σημείο βρίσκεται η προφητεία αυτή, που σηκώνει τα χέρια του σε σχήμα σταυρού και νικούν στην πεδιάδα οι Ισραηλίτες. Αυτό είναι ένα σημάδι προεικονίσεως της σταυρώσεως και του σταυρού. Είναι, το φέρουν δηλαδή οι πατέρες της Εκκλησίας ως μια προεικόνιση του Τιμίου Σταυρού. Ότι μέσω του σταυρού, όπως τότε νίκησαν τους Αμαλικίτες, μέσω του σταυρού ο χριστιανός νικάει τον σατανά και την κακία του κόσμου. Μέσω του σταυρού εξαγιάζεται δηλαδή ο άνθρωπος. Όταν σήκωνε λοιπόν τα χέρια ο Μωυσής, νικούσανε. Όταν ο Μωυσής, επειδή ήταν και 80 τόσο χρονών, 90 χρονών, δεν ξέρω πόσο, πάντως μεγάλος, υπέργυρος άνθρωπος, κουραζόταν και κατέβαζε τα χέρια, ίσως να προσευχόταν ο Μωυσής με ανοιχτά τα χέρια εκεί, δεν μας λέει, αλλά άνοιγε τα χέρια του, λέει, και νικούσανε. Όταν κουραζόντουσαν τα χέρια, γινόταν το αντίθετο, νικούσαν οι αντίπαλοι. Έτσι το κατάλαβε ο Μωυσής, λέει, και έβαλαν δύο τους ώμους της δεξιά και αριστερά και ο Ορ και ο Αρών, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου βέβαια, αυτοί ακούμπησαν τα χέρια του Μωυσής στους ώμους τους, να γίνει συνέχεια ο Μωυσής με ανοιχτά τα χέρια σαν σταυρός, διότι ο άνθρωπος αν ανοίξει τα χέρια του γίνεται ένας σταυρός, έτσι, σε έκταση τα χέρια του. Σε σχήμα σταυρού λοιπόν νικούσαν οι Ισραηλίτες. Τον κρατήσαν έτσι τον Μωυσή μέχρι το βράδυ, μέχρι που έδεσε ο ήλιος και έτσι έληξε η μάχη υπέρ των Εβραίων. Τώρα, στη Γένεση, στο 13ο κεφάλαιο, υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαδιακό. Μιλάει για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έρχεται προς το να ευλογήσει τον Αβραάμ. Και η ευλογία γίνεται από τον ανώτερο προς τον κατώτερο συνήθως. Ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους και ο Χριστός ευλογεί τους μαθητές κλπ. Αλλά λέει και ευλογείται τον Κύριο και αυτό γίνεται, δηλαδή να ευλογούμε και εμείς τον Θεό. Να υμνούμε τον Θεό, να δεχόμαστε δηλαδή την θεϊκή του υπόσταση. Εδώ όμως λέει ότι υπήρχε ένας βασιλιάς, ο Άρχονης Ειρήνης όπως τον λέει, ο οποίος είναι αγεναλόγητος. Έρχεται από το πουθενά και χάνεται στο πουθενά. Και λένε ότι ήταν ο Χριστός που εμφανίστηκε στον Αβραάμ υπό τον τύπο αυτόν ενός βασιλιά ονόματι Μελχισεδέκ, που σημαίνει Μελχισεδέκ, βασιλιάς της Ειρήνης. Είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη ο Μελχισεδέκ, αλλά κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, εκεί προφητεύεται ο Χριστός προ-Χριστού. Είναι στη Γένεση, στο 13 κεφάλαιο και στο στίχο 18, 13, 18 Γένεσης, Μελχισεδέκ. Σημειωτέων ότι ο Αβραάμ του έδωσε τη δεκάτη, λέει, από ό,τι είχε, από τα υπάρχοντά του, τα όπλα του και ό,τι είχε εκείνη την ώρα, του έδωσε το 1/10. Και αυτό είναι τιμητικό προς το πρόσωπο του Μελχισεδέκ, που είναι ο άρχον της ειρήνης. Επίσης, προτύπωση του Χριστού είναι το μάνα. Το μάνα το οποίο πέφτει τη νύχτα για να φάνε το πρωί όλη μέρα οι Ισραηλίτες όταν δεν είχαν τίποτα μέσα στην έρημο πλέον να φάνε. Τους έστελνε ο Θεός το μάνα. Ένα είδος σαν χιόνι κατέβαινε από τον ουρανό που είχε τη γεύση, λέει, τηγανίτας. Όπως είναι η τηγανίτα όλου που μας. Ήταν έτσι η γεύση αυτού του πράγματος. Πάρα πολύ όμορφη δηλαδή η γεύση. Και σε ποιον δεν αρέσει αυτή η γεύση, έτσι. Αυτό ήταν προτύπωση του Χριστού το μάνα. Γιατί τους είπε ο Χριστός ότι φάκατε το μάνα που κατέβηκε από τον ουρανό, αλλά δεν ήταν ο αληθινός άρτος. Γιατί? Γιατί δεν σας έδινε αιώνια ζωή το μάνα. Όσοι τον έφαγαν πέθαναν. Όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά πολλοί από αυτούς. Εγώ είμαι το αληθινό μάνα, λέει στους Ισραηλίτες ο Χριστός. Ο Χριστός μιλάει στους Ισραηλίτες
Και τους λέει, το αληθινό μάνα που στέλνει ο πατέρας από τον ουρανό είμαι εγώ. Διότι όποιος φάει από μένα, ναι, όποιος φάει εμένα μέσω του μυστικού δείπνου και είπε, φάγεται το σώμα μου, το εστί, το αίμα μου κλπ. Αυτό εννοεί εκεί, δίχως να τους το εξηγεί. Εγώ λέω, αν φάτε από μένα, ναι, δεν θα πεθάνετε ποτέ. Εγώ με το αληθινό μάνα. Και τότε εξανέστησαν αυτοί και θέλησαν να τον κυνηγήσουν, να τον χτυπήσουν, να τον εξοντώσουν, λέγοντας αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν καταλάβαιναν τότε, παρά μόνο οι μαθητές τα δεχόντουσαν επειδή ήταν ο Κύριος δίπλα τους, αλλά και αυτοί πολλά δεν καταλάβαιναν. Σιγά σιγά όμως εξηγηθήκαν αυτά τα πράγματα, όταν στο μυστικό δείπνο τους είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Επίσης η θυσία του Ισαάκ συμβολίζει τον Χριστό. Γιατί θα μου πείτε? Διότι ο Ισαάκ ήταν εκείνος ο οποίος θα γίνει το θυσία, έτσι, και ήταν η απόφαση του Θεού να γίνει αυτή η θυσία, όπως απόφαση του Θεού ήταν να γίνει και η θυσία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν και ο Ισαάκ είναι ένας τύπος, όπως και ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος που είναι στην Αίγυπτο, τον είναι πουλημένος από τα αδέρφια του, είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Δεν είναι μια προφητεία, είναι μια ολόκληρη ζωή αυτή, με λίγα λόγια. Στον Ισαΐα λοιπόν πάλι θα δούμε ότι είναι η ρίζα του Ιεσέ, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ανιστάμενος άρχια εθνών, επ' αυτό έθνη ελπιούσιν. Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, αγαπητοί φίλοι, οι Ισραηλίτες δεν ήταν όρημοι να καταλάβουν ότι ο Χριστός ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν το είπε αμέσως αυτό, γιατί δεν θα μπορούσαν να το δεχτούν. Το είπε στην ώρα του. Είπε, βαπτίζεται πάντα τα έθνη, ενώ πριν είχε πει ότι ήρθα για τα τέκνα του Ισραήλ εγώ και δεν μπορώ τώρα να κάνω χάρες στους άλλους. Είχε πει στην γυναίκα εκείνη την Συρικοφήνισσα που της είπε ότι είναι, δεν μπορώ να παίρνω το ψωμί από το στόμα των παιδιών μου και να το δίνω στα σκυλάκια. Παρ' όλα αυτά όμως και στη Σαμαρίτιδα και σε αυτή τη γυναίκα έκανε το καλό, διότι ήτανε επόμενο ο Χριστός να μην είναι ενός έθνους μόνο σωτήρας, αλλά όλης της ανθρωπότητας, όλου του ανθρωπίνου γένους, όλων των γενεών των ανθρώπων. Και αυτό το είδαμε ότι ο Ισαΐας τον έχει πει προσδοκία των εθνών. Αυτόν που προσδοκούν δηλαδή όλα τα έθνη για να λυτρωθούν. Δεν ήταν μόνο το Ισραήλ. Ο Ισραήλ είχε τις περισσότερες προφητείες και είχε ασχοληθεί με τον Χριστό, γιατί κατά σάρκα ερχόταν από τον Ισραηλιτικό λαό ο Χριστός. Παρ' όλα αυτά όμως και οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι και όλοι οι λαοί έχουν, όπως έχουμε πει σε άλλες εκπομπές μας, προφητείες για τον Χριστό. Ο Σωκράτης έχει, οι τραγικοί έχουν, ο Πλάτωνας έχει, πάρα πολύ. Δεν είναι ώρα τώρα να επεκταθούμε στο πόσες προφητείες έχει η αρχαία Ελλάδα για τον Χριστό. Έτσι, οι Σύβυλες είπαν προφητείες, στη Ρώμη γίνανε προφητείες για τον Χριστό, από τον Σενέκα, από πολλούς. Και έτσι λοιπόν, φτάνουμε τώρα να δούμε, να περάσουμε σε ένα ψαλμό που λέει ότι τα πάντα υπέταξε ο Πατέρας κάτω από τα πόδια αυτού και εννοεί βέβαια πάντοτε τον Χριστό. Είπαμε προηγουμένως για το σπέρμα του Αβραάμ που το έχει πει και η ίδια η Παναγία. Το λέει μάλιστα στο Λουκά εκεί που φεύγει, ετοιμάζεται να φύγει ο Αρχάγγελος και κάτι λέει η Παναγία σαν ευχαριστήριο προς τον Θεό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα επί το Θεό σωτήρι μου. Το τέλος αυτής της προσευχής Παναγίας, αυτής της δηλώσεως που κάνει προς το Θεό όταν έγινε ο Ευαγγελισμός, το καλό νέο στην Παναγία από τον Γαβριήλ, τον Αρχάγγελο, εκεί θα δείτε ότι η Παναγία ονομάζει τον Χριστό και το σπέρμα του Αβραάμ έως αιώνος. Και λέμε μεταφορικά, το σπέρμα του Αβραάμ είναι ο ίδιος ο Χριστός. Μεταφορικά. Άρα λοιπόν και η Παναγία έχει πει προφητεία για τον Χριστό. Ευλογηθήσατε πάντα τα έθνη, το είπαμε, από τον Αβραάμ, τον Δαβίδ και τον Χριστό. Είναι Υιός Δαβίδ, διότι έρχεται από την η Παναγία και ο Ιωσήφ, παρόλο που δεν είναι κατά σάρκα πατέρας, προέρχονται, γιατί παντρευόντουσαν τότε έτσι οι άνθρωποι εκεί, από την ίδια φυλή, τη φυλή του Δαβίδ, την πατριά του Δαβίδ.
από πριγκυπτικό σόι δηλαδή ήταν η Παναγία με λίγα λόγια. Μετά από πολλές γενναίες βέβαια. Είπαμε μια προφήτεια του Μωυσή, τώρα θα πούμε, τον έχω βρει σε ποιο σημείο είναι, θα την βρω όμως σιγά σιγά. Είναι κοπιώδες και έργο μεγάλο το να ψάχνει κανείς να βρίσκει προφητείες μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Μην πεις μέσα σου ποιος θα ανέβει στον ουρανό. Κατά τη δική μου άποψη αυτή τη στιγμή σας μιλάω, δεν το έχω διαβάσει από πατέρες, αν θέλετε δεν το λέω έτσι με πάσα βεβαιότητα, διότι δεν είμαι κάποιος μεγάλος θεολόγος για να το κάνω αυτό, αλλά όταν λέει μην πεις μέσα σου ποιος θα ανέβει στον ουρανό, η άνοδος στον ουρανό ανήκει μόνο στον Χριστό, έτσι δεν είναι, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό. Ποιος ανέβηκε για τον Ηλία να λέει, αποκλείεται. Δεν τον απασχολεί ο Ηλίας στο Μωυσή, τον απασχολεί ο Χριστός. Αυτός είναι το κύριο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι δεν είναι. Επομένως γι' αυτόν θα είπε, όποιος θα ανέβει στον ουρανό, μην πεις μέσα σου ποιος αυτός που ανεβαίνει στον ουρανό, γιατί θα δείτε πράγματι, λέει, κάποτε να ανέβει κάποιος στον ουρανό και αυτό ήταν η άνοδος του Χριστού στον ουρανό, η ανάληψη που λέμε εμείς, της αναλήψεως, έτσι, η ανάληψη του Χριστού στον ουρανό, αυτός είναι που ανέβηκε εκεί, στον χρόνο του Θεού. Το είπαμε ότι όλα τα επέταξε υπό τους πόδες, κατεπόθη ο θάνατος εις Νίκος και στο Δευτερονόμιο επικατάρατος καθένας που κρεμιάται σε ξύλο. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός έγινε καταραμένος χάριν ημών, για να μας εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου. Έτσι. Το δε κατάρα του νόμου, κατά τον Παύλο, σημαίνει ότι ο νόμος ο παλαιός δεν μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Ενώ η πίστη στον Ιησού Χριστό σώζει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η λύτρωση από την κατάρα που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Επίσης ο Απόστολος Παύλος λέει «Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτησε τους εχθρούς του και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους». Πάλι αυτό το «αναβάσεις ύψος» αναφέρεται στο Χριστό. Και πάμε σε έναν ψαλμό. «Εγώ έσομαι αυτό εις πατέρα και αυτός έστε μη εις Υιόν». Τώρα βέβαια υπό την πλατεία έννοια είμαστε όλοι τέκνα του Θεού, αλλά ο Υιός του Θεού με ειδική έννοια, σε σημαντική έννοια, υπογραμμισμένη έννοια, Υιός του Θεού είναι μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως ο ψαλμός αναφέρεται εκεί. Στη δε συνέχεια θα πει ότι προσκύνησαν αυτό όλοι οι άγγελοι του Θεού. Δεν πιστεύω να προσκυνήθηκε κανένας άνθρωπος από αγγέλους, ποτέ. Έτσι, δεν έχουμε προσκύνηση αγγέλου, έχουμε άνθρωπο να προσκυνάει άγγελο, αλλά όχι άγγελο να προσκυνάει άνθρωπο. Έτσι λοιπόν αυτοί που προσκύνησαν οι άγγελοι ήταν ο Χριστός, αυτόν που προσκύνησαν. Υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο δεν θα το πούμε τώρα, αλλά θα το ψάξουμε περισσότερο. Γιατί το έχρισε με ο Θεός έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους. Ας τα αφήσουμε έτσι. Και πάμε σε μια πολύ σπουδαία προφητεία, αγαπητοί φίλοι, η οποία βρίσκεται στον 109 ψαλμό. Ο ψαλμός 109 λέει «Κάθου εκ δεξιών μου έως θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιον των ποδών σου». Αναφέρω το πατέρας στον Υιό σε αυτή την προφητεία. Επίσης, τα περνάμε λίγο γρήγορα, αλλά θα μας απασχολήσουν και σε άλλες εκπομπές νομίζω. Και ειδικά κάποιες μεγάλες, πολύ μεγάλες προφητείες να μας εντυπωθούν έτσι. Τώρα τα λέμε εντάχει. Στη γένεση επίσης, στην αρχή της γενέσεως, ο Μωυσής μιλάει και λέει κάποια μυστηριώδη λόγια. Μυστηριώδη λόγια. Αυτά τα μυστηριώδη λόγια λένε το εξής. Ποιήσομεν άνθρωπον. Ο πατέρας μιλάει στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Διότι ο πληθυντικός σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο, αλλά τρία πρόσωπα. Ένας Θεός μεν, αλλά τρία πρόσωπα. Άρα το ποιήσω μεν αυτός ο πληθυντικός άνθρωπον, μιλάει στον Χριστό, ο Θεός Πατέρας. Γιατί όλη η Αγία Τριάδα φτιάχνει τη δημιουργία και ειδικά τον άνθρωπο. Όταν έφτιαξαν τον άνθρωπο, εκεί ήταν η κορυφή της δημιουργίας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη με αρχή σε δέκα». Όπως προηγουμένως είπαμε, μιλάει η γέννηση για τον
βασιλέα της ειρήνης. Το επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το χωριό. Τώρα, επίσης υπάρχει μια άλλη προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη που αφορά στην περίπτωση του Ιούδα, ο οποίος λέει, η οποία λέει, «Ιδού έρχομαι ημέρας», λέγει ο Κύριος, μιλάει ο ίδιος ο Θεός μέσω του προφήτη και λέει, «Ιδού έρχονται ημέρε», λέγει ο Κύριος, «και συντελέσω επί των οίκων Ιούδα, διαθήκην και νυν». Θυμάστε που είπαμε ότι ο Ιούδας είπε ότι θα έρθει ο άρχοντας από τη φυλή αυτή του Ιούδα, από τις 12 φυλές, από την Ιούδα τη φυλή. Ο Χριστός είναι από τη φυλή του Ιούδα. Εκεί έγινε η Καινή Διαθήκη. Η Νέα Διαθήκη έγινε από τον Χριστό. Άρα φως φανάρι, αφού μιλάει για Διαθήκη Καινή, καινούρια ΑΙ, έτσι, όχι με ε που σημαίνει άδεια, αλλά Καινή θα πει καινούρια Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη έγινε με τον Μωυσή, με τον νόμο, με τις πλάκες του νόμου κλπ. Ήταν η Παλαιά Διαθήκη που σύναψε ο Θεός με τον κόσμο. Η Καινή Διαθήκη, η Νέα Διαθήκη είναι με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η προφητεία που λέει ο Θεός ο ίδιος, «Ιδού έρχονται ημέρες, έρχονται ημέρες», λέγει ο Κύριος, «και συντελέσω επί των οίκων Ιούδα Διαθήκη Καινήν», εννοεί την έλευση του Χριστού και την Καινή Διαθήκη. «Ιδού δίδιο με Διαθήκη Καινήν», τους είπε ο Χριστός στους μαθητές του, έτσι. Και πάμε τώρα σε μια νήξη προφητείας, δεν θα την πω προφητεία, «Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε», να θυμηθούμε εκεί τη Γεστημανή. Η Γεστημανή, ποιος είναι ο δίκαιος? Ο δίκαιος εδώ, στην περίπτωση αυτή, είναι ο Χριστός, ο οποίος τι κάνει? Θα αναστηθεί και θα ζήσει μετά το θάνατό του, γιατί? Επειδή δεν εγκατέλειψε το Θεό, την πίστη του στο Θεό. Διαπίστεως λοιπόν ο δίκαιος ζήσετε, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να σωθεί δια της πίστεως, αλλά ειδικότερα για τον Χριστό, εκεί στη Γεστημανή. Είπαμε, δεν είναι ολόκληρη προφητεία, μια ανοίξη προφητεία είναι αυτή. Και στον Παύλο έχουμε τον ποιμένα των προβάτων θα αναστήσει ο Κύριος. Ενέματι Διαθήκης αιωνίου. Αυτά προφανώς θα είναι λόγια κάποιας της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, τα οποία επαναφέρει ο Παύλος, γιατί ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, όπως και ο Ματθαίος, αναφέρεται στους Εβραίους. Το πρώτο Ευαγγέλιο αναφέρεται περισσότερο στους Εβραίους. Γιατί? Διότι έχει πολλές αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Πράγμα που δεν το κάνει ούτε ο Λουκάς, ούτε ο Μάρκος. Πάρα πολλές αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί? Διότι ο Μεν Μάρκος θα κηρύξει εκτός και θα διαβαστεί και εκτός Ισραήλ, καθώς και ο Λουκάς. Ο Ιωάννης βρίσκεται ανάμεσα στα δύο αυτά ρεύματα, δηλαδή στο να μιλήσει για πολλές προφητείες και πολλά εβραϊκά έθιμα και ήθη, τα οποία αναφέρει ο Παύλος κατά κόρο στην προς Εβραίους επιστολή του. Αν διαβάσετε το Παύλο την Εβραίους επιστολή, αναφέρεται στους Εβραίους με πολλά τέτοια εβραϊκά συνθήματα και ιστορίες που προέρχονται την Παλαιά Διαθήκη. Ενώ αποφεύγει ο Λουκάς, ο οποίος απευθύνεται σε Έλληνες, βεβαίως στα ελληνικά γράφτηκε όλη και η Διαθήκη, αλλά ο Λουκάς ιδιαίτερα επρόσεξε περισσότερο να μην έχει πάρα πολύ από την ιστορία, εφόσον αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Έτσι είναι πιο ελληνικά. Το Ευαγγέλιο του Λουκά, θα λέγαμε, απευθύνεται προς τους Έλληνες περισσότερο. Για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους λαούς, αλλά περισσότερο για την ιστορία των Ελλήνων. Γιατί ο ίδιος είναι Έλληνας και γιατρός από την Δαμασκό, από τη Συρία, ο Λουκάς. Μην ξεχνάμε ότι τότε υπήρχαν αποικίες όλες τις πόλεις της Μεσογείου, ελληνικές αποικίες, λόγω του Αλεξάνδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και θα πούμε άλλη μία, να σταματήσουμε εδώ. Λέει ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, «Εγεύσαστε ότι Χριστός ο Κύριος». Βέβαια δεν αποτελεί προφητεία αυτό, αλλά υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. «Επίσης αμαρτίαν ουκ επίησε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόμα του εαυτού. Και επίσης τα αμαρτίας ημών αυτός ανήνεγγεν, εβάσταξε, σήκωσε τις αμαρτίες μας». Ποιος μπορούσε να βαστάξει αμαρτίες του κόσμου εκτός από τον Χριστό, έτσι? Είναι σαφές και αυτό το χωρίο περί Χριστού. Και τον Ψαλμό 17 που λέει «Και ποιον έλεος το Χριστό αυτού,
το Δαβίδ και το σπέρμα του αυτού έως αιώνος. Η λέξη Χριστός, που σημαίνει χρίσμα, βεβαίως και βασιλής εχρίοντο, αλλά ο κυρίως και χρισμένος από Θεού είναι ο Χριστός. Δεν είναι ο Δαβίδ που αναφέρεται στον ψαλμό, αναφέρεται για το σπέρμα του Δαβίδ αυτού έως του αιώνος. Η αιωνιότητα ανήκει πάλι στον Ιησού Χριστό. Αλλά εδώ θα σταματήσουμε, αγαπητοί φίλοι, στο 77. Να το σημειώσουμε κιόλα για την άλλη φορά. Θα πούμε και την 77 και από εδώ και πέρα θα κάνουμε και την 5η εκπομπή. Αυτό είναι τέλος της 4ης εκπομπής για τις προφητείες. Λέει, και γνώτε ότι θαυμάτωσε Κύριος τον όσιον αυτού. Στην κυριολεξία όσιος Κυρίου λέγεται ο Χριστός πάλι. Και πιο κάτω έχει εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων καταρτήσω ένων. Αυτό έγινε όταν μπήκε ο Χριστός στα Ιεροσάλυμα. Το πούμε όμως την άλλη φορά πιο καλά, για να μείνουμε εδώ, μέχρι εδώ, γιατί ήταν αρκετές αυτές οι προφητείες. Ο Χριστός είναι η προσδοκία των εθνών και ο αναστημένος βασιλιάς της καρδιάς μας, αγαπητοί φίλοι. Μέχρι την επόμενη εκπομπή που θα συνεχίσουμε στις προφητείες, να τις τελειώσουμε λίγο-λίγο, και σας λέω εγώ τώρα τι έχω κάνει, τα λίγα αυτά που σημείωσα κι εγώ, έτσι, αλλά και ποιες προφητείες είναι αναμφισβήτητες από τους πατέρες της Εκκλησίας. Ποιες είναι νήξεις και ποιες είναι κανονικές προφητείες. Και νομίζω ότι και στην άλλη, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τις υπόλοιπες και ποιος αν χρειαστεί να κάνουμε και άλλη μια εκπομπή. Θα δούμε πώς πάρει το πράγμα. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, χαίρετε Κύριο.